Αυτά δεν συμβαίνουν κάθε μέρα. Δεν συμβαίνουν τουλάχιστον 30 χρόνια που παρακολουθώ την αυτοδιοίκηση. Η Περιφέρεια Αττικής και ο Γιώργος Πατούλης, ο Περιφερειάρχης μας, προσφέρουν σήμερα στον Δήμο μας πολύ αξιόλογο υλικό για τον μεγάλο στόχο της ανακύκλωσης και γενικά βέβαια για το περιβάλλον και την καθαριότητα. Ένα υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο με πολλές δυνατότητες, αλλά ε, προσαρμοσμένο στην ανακύκλωση των βιοαποβλήτων, που είναι βασικό στόχο, χρόνιο στόχο του Δήμου μα, δηλαδή η αξιοποίηση των οργανικών υπολοιμμάτων, σε συνδυασμό με πλήθος κάδων και άλλου υλικού για την καθαριότητα. Ο Δήμος Κηφισιάς είναι γνωστό ότι διαθέτει υψηλή κουλτούρα ανακύκλωσης, αλλά και περιβαλλοντικών δράσεων και δράσεων για την καθαριότητα. Οι πολίτες ανταποκρίνονται σε πολύ υψηλό βαθμό στα ανάλογα καλέσματα και έχει η Περιφέρεια, σε συνεργασία με όλους τους Δήμους της Αττικής, να μας δώσει μια πραγματική όθηση σε έναν στόχο που δεν είναι πια τοπικός, αλλά εθνικός και πανευρωπαϊκός. Η Περιφέρεια και στη συνέχεια η Δήμη πλέον αποφάσισα να βγούμε μπροστά, όχι να τρέξουμε, αλλά να πετάξουμε. Πρέπει να βάλουμε φουλ τις μηχανές μαζί με τα νέα απορριμματοφόρα, να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες μας και πολύ σύντομα να έχουμε Σημαντικά ρεκόρ στον τομέα τη ανακύκλωση. Ευχαριστούμε κύριε Περιφερειάρχη για τη συμπαράσταση, για τη συνεργασία, για ό,τι κάνετε, όχι μόνο βέβαια σε σχέση με τη σημερινή προσφορά, αλλά όλη αυτή την περίοδο και ειδικά τη δύσκολη περίοδο τη πανδημία, με όλε τι κοινωνικέ και άλλε προσφορέ στου Δήμου και στην κοινωνία. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σε έναν από του όμορφου αλλά και ιστορικού Δήμου τη μα στο Δήμο της Κηφισιάς με έναν πλέον έμπειρο δήμαρχο, τον Γιώργο το Θωμάκο, όπου στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε την περιφέρεια της Αττικής, πράσινη περιφέρεια της χώρας μας, έχουμε ξεκινήσει μία αποστολή, την αποστολή, όπως είπε και ο Γιώργος, ο Δήμαρχος, του να δημιουργήσουμε την κουλτούρα στους πολίτες μας, αλλά και συγχρόνως να έχουμε όλο εκείνο το υλικό το οποίο μπορεί να δημιουργήσει την δυνατότητα σε κάθε πολίτη να συμμετέχει ως ένας κρίκος από την αλυσίδα. Σήμερα παραδίδουμε ένα υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο καφέ κάδου και προφανώς καφέ κάδους και κάδους ανακύκλωσης εσωτερικού χώρου. Είναι εργαλεία απαραίτητα στην πρώτη φάση της προσπάθειάς μας, της οργανωμένης στρατηγικής η οποία θα ξεδιπλώνεται όλο και περισσότερο μήνα με το μήνα, και είμαι σίγουρος ότι αυτά που παραδίδονται σήμερα θα γίνουν χρήσιμα εργαλεία για τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες τους και προφανώς με τη συμμετοχή των πολιτών. Οφείλω να πω ότι είμαι αισιόδοξο γιατί ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός της αυτοδιοίκησης σήμερα στην Αττική είναι σαν μια γροθιά και αυτό θα αποτελέσει το εχέγγυο για το αύριο και το καλό των πολιτών και των παιδιών μας. Καλή δύναμη, συγχαρητήρια για το έργο σου Δήμαρχε, ευχαριστώ, ευχαριστώ. προχωράμε.